Το τέλος, σήμερα είμαστε φοβερά χαρούμενοι για όλα αυτά που συμβαίνουν στην εκπομπή. Είναι Πέμπτη, είναι μια ημέρα πριν την Παρασκευή. Δύο ημέρες πριν από το Σάββατο και δύο ημέρες πριν από την Κυριακή. Τέσσερις ημέρες πριν από τη Δευτέρα. Αν δεν το σταματήσω, το λέω συνέχεια. Έξι ημέρες πριν από την Τρίτη και επτά ημέρες πριν από την Τετάρτη. Πάτε διαφημίσεις εσείς. Οχτώ ημέρες πριν από την Πέμπτη για να ξανάρθουμε. Νηστές και σε εμάς. Και τώρα βλέπετε έτσι από πίσω μου αυτό ακριβώς το πράγμα που χαλαρώνουν όλοι. Ο Δημήτρης ο Παπαϊάννου είναι έτοιμος να τους μαζέψει όλους και να κάτσουμε να ακούσουμε μετά τη δράση λοιπόν και λίγη θεωρία και λόγια για αυτό το χειροκρότημα. Μάλιστα. Συγκεντρώνονται όλοι εκεί και σε λίγο θα μαζευτούν εδώ και θα μας μιλήσει η κυρία Αγγελοπούλου. Τη βλέπω την κυρία Αγγελοπούλου πολύ χαρούμενη. Είναι πάρα πολύ χαρούμενη και είναι λογικό γιατί αυτό που βλέπει κανείς είναι τόσο ενθαρρυντικό και είναι τόσο έντονα τα σημάδια ότι όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά που έχουν όλοι οι υπεύθυνοι κάθε λόγο να χαμογελούν. Θα φρονάζω κι εγώ, ναι. Δεν ακούμε όμως τον κύριο, αν μπορείς να πας δράνε λίγο πιο κοντά του να τον τώρα, ακούσουμε. Τώρα θα έρθουν όλοι μαζί. Ναι, ναι. Περίμενε, πλησιάζω εγώ. Δημήτρη, σου έρχομαι. Α, έρχεστε εσείς. Ωραία. Εντάξει, επειδή είναι πιο πολλές έρθουν. Εγώ δεν το δικαιούμαι να μέσα από την ομάδα γιατί δεν έχω δουλέψει. Εντάξει. Ξέρεις, φόραξε έτσι επειδή είστε πιο πολλοί, ελάτε εσείς πες. Αισθάνομαι πανευτυχής που είμαι εδώ ανάμεσά τους. Είναι σαν να έχω κάνει κι εγώ κάτι. Έχεις κάνει κάτι. Έχεις πάει σε μια πάρα πολύ ωραία στιγμή. Λοιπόν. Είμαστε εδώ. Δημήτρη, τι ωραία που είναι. Καλά, πρέπει να με ζηλεύετε. Είναι εξαιρετικά. Δηλαδή, κάθε δευτερόλεπτο εδώ και αισθάνεσαι τι θα πει ο Ολυμπιακός Αγώνες. Συμμετοχή. Αυτή είναι η Ολυμπιακή Αγώνες. Τίποτα άλλο. Είναι έτοιμη η κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου να μας μιλήσει και εμείς θα την ακούσουμε με πολύ προσοχή. Κυρία Αγγελοπούλου. Μάλιστα. Θέλω να πω κάτι για τα παιδιά. Είσαστε καταπληκτικοί όλοι. Τώρα καταλαβαίνω γιατί τα δικά μου παιδιά με ρωτάνε κάθε εβδομάδα τι γίνεται στη τελετή έναρξης. Θα μας πεις κανένα μυστικό. Η μαμά είναι... λοιπόν, η μεν κόρη μου είναι 16 χρονών, το ξέρει. Είναι πάνω από 16 χρονών, οπότε εκείνη έχει περιθώρια. Εξαρτάται από τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Ευτυχώς που τον έχουμε κοντά μας. Γι' αυτόν και το team, ε. Μιλάμε πάντα και για το team. Τα άλλα δύο είναι πιο μικρά, δεν έχουνε. Μπράβο σας. Μπράβο στους ανθρώπους που δίνουν. Δημήτρη, εντάξει, δεν ζητάω βέβαια να γίνω εθελοντής εδώ. Ένα χειροκρότημα για τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Γιατί αυτά εδώ τα παιδιά θα πάρουν μέρος στο πρώτο «για» στον κόσμο. Θα είναι μπροστά σε 70.000 ανθρώπους. Αυτοί είναι οι στενοί που θα είναι. Και θα μιλήσουν με το σώμα τους, με το χαμόγελό τους, με την κίνησή τους, σε 4 δισεκατομμύρια κόσμο, σε όλη τη γη. Μεγάλη τιμή. Μεγάλη τιμή, γι' αυτό είμαστε τυχεροί, πιστεύω, η Αθήνα 2004. Δουλεύουμε πολύ, αλλά έχουμε κοντά μας τον Δημήτρη, τον Παπαϊωάννου με την ομάδα του και πιστεύουμε ότι θα κάνουν και για μας, και για σας, και για τον κόσμο, μια αξέχαστη έναρξη. Θα είναι μια γοητευτική και αξέχαστη εμπειρία. Πιστεύουμε για όλους μας. Τώρα εγώ ως πρόεδρος βέβαια είμαι υποχρεωμένη να θυμίσω και μερικά πράγματα. Να πω ότι σήμερα είμαστε εδώ, αλλά ακόμα υπάρχει περιθώριο, γιατί υπάρχουν ήδη 6.000 άνθρωποι που έχουν επιλεγεί και ακόμα θα διαλέξουμε, υπάρχουν ακόμα 4.000 που ενδιαφέρονται, θα διαλέξουμε 2.000. Αλλά είναι ακόμα και άλλες τέτοιες ακροάσεις μέχρι τέλος Φεβρουαρίου. Λοιπόν, μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, τελειώνουν τα ψέματα. Όσοι πάρουν αυτή την ευκαιρία, πιστεύω ότι θα είναι μια μοναδική εμπειρία στη ζωή τους. Μου έλεγαν κάτι οι συμμαθήτριες, μάλλον φίλων, μου λένε, μα έχουμε εξετάσεις. Σου είπα, έχουμε προνοήσει και για τις εξετάσεις. Οι πρόβες των παιδιών που παίρνουν μέρος στις εξετάσεις θα γίνουν μετά τις εξετάσεις. Θέλουμε ανθρώπους που το σώμα τους μιλάει, που να ξέρουν, να είναι καταρχήν σε καλή φυσική κατάσταση. Γιατί αλλιώς δεν το περνάς αυτό αν δεν είσαι σε καλή φυσική κατάσταση. Εγώ πιστεύω ότι θα το περνούσα βέβαια. Μάλιστα. Κάπου εδώ θα πρέπει δυστυχώς να μαζέψουμε
διότι πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Δεν μπορεί να μας μιλήσει η Ράνια. Σίγουρα ήταν υπέροχο όλο αυτό που είδαμε και όλο αυτό που ζήσαμε, έτσι δεν είναι, Σοφία? Καταπληκτικό. Και έχουμε ρίξει, παρακαλώ, να ρίξουμε λίγο τα τηλέφωνα, αν γίνεται. Αυτό ακριβώς είναι τα τηλέφωνα, αλλά και η διεύθυνση στην ιστοσελίδα, για να μπορέσετε να δηλώσετε συμμετοχή. Από ό,τι ακούσαμε και η κυρία Αγγελοπούλου, λέει μέχρι τέλος Φεβρουαρίου θα κλείσει πλέον. Είναι οι ακροάσεις. Αλλά 2.000 άτομα. Οπότε υπάρχει ευκαιρία. Νομίζω αυτό που είδαμε ήταν εκπληκτικό. Γίνονται αυτό που είπε και η Μαρίστα Ματέρη, γίνονται πολλές φιλίες. Πόσες φιλίες θα βγουν από εκεί, πόσες ομάδες, πόσες παρέες. Από αυτό που θα ζήσουν, που θα είναι εμπειρία, θα το διηγούνται στα εγγόνια όλοι αυτοί όταν μεγαλώσουν και θα πούνε ότι ήμασταν στην έναρξη της Ολυμπιάδας του 2004. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε. Πάρα πολύ όμορφα πράγματα για άλλη μια φορά. Σήμερα νιώθω χαρούμενος και για αυτή τη σύνδεση και για τους καλεσμένους. Είναι μια πολύ όμορφη Πέμπτη. Παρακαλώ.